Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή Πρίσμα της Δημοτικής Τηλεόρασης της Θεσσαλονίκης, TV 100. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι η γερμανική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως η διάσταση που έχει αυτή η γερμανική πολιτική στις σχέσεις με την Ελλάδα και την Τουρκία. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα θίξουμε την επικαιρότητα στις συνιστώσεις της με τη Γερμανία ως διαμεσολαβούσα δύναμη, την Ελλάδα, την Τουρκία, αλλά και τις άλλες δυνάμεις στην περιοχή που, από ό,τι φαίνεται, βγάζουν δυσκολίες στο να αποφασίσουν κυρώσεις κατά της Τουρκίας σε περίπτωση που η Άγκυρα δεν προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα. Και λέω διαπραγματεύσεις, αν και η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μιλάει για διερευνητικές συζητήσεις, αλλά εάν ξύσει κανείς την επιφάνεια και ψάξει καλύτερα το θέμα και την ορολογία του, αυτές οι συνομιλίες στις οποίες φαίνεται να προσέρχεται η Ελλάδα με την Τουρκία χρονολογούνται από το 2002, όταν ο Παπανδρέου με τον Τζεμ τις άρχισαν τότε. Συζητήθηκαν τα προκαταρκτικά και από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει 60 γύρι. Θα πάμε στον 61ο από ό,τι λέει η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και άνθρωποι που είναι οι δήμονες πάνω στο είδος υποστηρίζουν ότι οι διερευνητικές συνομιλίες ουσιαστικά είναι διαπραγματεύσεις και είναι απλώς το κάλυμα, το πολιτικό κάλυμα των διαπραγματεύσεων για την παρουσίαση αυτών των διαπραγματεύσεων στο εσωτερικό, στην ελληνική κοινή γνώμη. Είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο θα συζητήσουμε σε άλλη εκπομπή κυρίως αυτό. Εκείνο που μας απασχολήσει σήμερα λοιπόν είναι τι θέλει η Γερμανία, πού το πηγαίνει, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό που επιθυμεί το Βερολίνο, λίγο πολύ, θα είναι αυτό που θα κυριαρχήσει πολιτικά. Εκτός και αν οι συνομιλίες που θα αρχίσουν καταλήξουν σε ένα αδιέξοδο. Η κυρία Μέρκελ και η Γερμανία θέλουν να παίξουν ένα ρόλο επιτίδιου ουδέτερου. Έχουν βέβαια μια άλλη επιτίδια χώρα στην περιοχή, την Τουρκία, και έχουν και την ελληνική κυβέρνηση, την Ελλάδα γενικώς, της οποίας η πολιτική είναι απολύτως προβλέψιμη. Θα δούμε λοιπόν πώς μπορεί η ελληνική πολιτική να κινηθεί με βάση τις συντεταγμένες της γερμανικής διάθεσης να μεσολαβήσει και της γερμανικής πολιτικής και κατά πόσο η γερμανική πολιτική σε ένα ορατό διάστημα, χρονικό διάστημα, θα αλλάξει ή δεν θα αλλάξει την περιοχή. Θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται μαζί μου εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Σφέτα, τον οποίο ευχαριστώ για την παρουσία του εδώ σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Σφέτα, που είστε μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και την πρόσκληση. Μετά από τόσα χρόνια, ένα χρόνο πόσο ήταν, φαίνεται του Μακεδονικού τα νερά μας επηρέασαν. Απέρασα από την εταιρεία τώρα και δεν είπα στο δέξω όνομα εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Δεν είδα καμία αλλαγή. Γιατί και περιμένω ότι. Αυτά θα πάμε στα 15 χρόνια. Θα αλλάξει εταιρεία, θα αλλάξει το αεροδρόμιο, θα αλλάξει όνομα Μακεδόνε και να μένω με τα. Αυτά θα μας τα πείτε σε μια άλλη φορά. Άλλη φορά. Να μας εξηγήσετε. Κάνω ό,τι τώρα μπορείτε κάνω τον παραλληλισμό. Περιμένω τώρα από την Επιτροπή Ψηφοφορία στη Βουλή. Και την ψηφοφορία στη Βουλή. Να δούμε. Θα συνδεθούμε με Skype με το Βελιγράδι. Είναι η κυρία Δανάη Δαμανάκου. Κουμανάκου, με συγχωρείτε. Η κυρία Κουμανάκου είναι πρέσβης επί τιμή. Και στην τελευταία θέση, αν θυμάμαι καλά, κυρία Κουμανάκου, η κυρία Κουμανάκου διατέλεσε πρέσβης της Ελλάδας στη Μόσχα. Οι γερμανο-ρωσικές σχέσεις είναι καθοριστικές, νομίζω, και έχουν μια βαρύνουσα σημασία στη σημερινή μου εκπομπή. Κυρία Κουμανάκου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Σαββίδη. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Και σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής. Πάλι μέσω Skype θα μιλήσουμε και με τον κύριο Λαμπρόπουλο. Θα έχουμε και ένα βίντεο το οποίο θα παρουσιάσουμε. Είναι η γεωπολιτική άποψη του επισμηναγού αποστρατεία του κυρίου Στέφανου Καραβίδα, ο οποίος ζει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς βλέπει αυτά τα πράγματα όλα ένας άνθρωπος που έχει προσλαμβάνουσες, μεσανατολικές προσλαμβάνουσες. Αλλά πριν μπούμε στη σημερινή γερμανική πολιτική, νομίζω έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μια αναδρομή από τον Μπίσμαρκ στη Μέρκελ, όπως τα λέγαμε, να δούμε τις διαστάσεις, πώς εξελίχθηκε αυτή η γερμανική εξωτερική πολιτική, ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της, ώστε να δούμε σήμερα ποια είναι και πώς προβάλλονται στο άμεσο μέλλον. Και νομίζω ο κύριος Σφέτας είναι κατάλληλος να μας κάνει αυτή την αναδρομή. Ο κύριος Σφέτας,
όπως σας είπα, είναι καθηγητής ιστορίας, αλλά είναι και γερμανός σπουδαγμένος. Μιλάει γερμανικά και έχει σπουδάσει και στη Γερμανία. Μου φαίνεται έχει κάνει το διδακτορικό του. Σας ακούμε, κύριε Σφέτα. Κάθε πράγμα πρέπει να ερμηνεύεται στον αντίστοιχο χρόνο. Μπίσμαρκ και Μέρκελ. Συνδυασμός ο οποίος πάει 20ο αιώνα, 21ο αιώνα, 19ο αιώνα με τον Μπίσμαρκ. Εν πάση περιπτώσει, η ιστορία δεν απαλαμβάνεται σαν φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν όμως αναλογίες που μπορείς να βγάλεις μερικά συμπεράσματα και να κάνεις εκτιμήσεις για το τι ενδεχομένως να γίνεται. Τώρα εδώ, ποια είναι η κοινή συνισταμένη για τον δύο περιπτώσεων. Η κοινή συνισταμένη είναι η Ένωση της Γερμανίας. Αυτό ήταν επί Μπίσμαρκ το βασικό ζητούμενο. Η Ένωση έγινε επί γαλλικού εδάφους, νικώντας τους Γάλλους και στο Παρίσι. Εκεί συγκροτήθηκε το Δεύτερο Ράιχ. Πανεγόμενο των Παρισιών και όλα τα σχετικά. Ποιος ήταν ο άξονας της πολιτικής του Μπίσμαρκ. Η Ανατολή δεν αξίζει τα κόκκαλα ενός Γερμανού γραναδιέρου. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μην ασχολούμαστε με τη Μέση Ανατολή και με τα Βαλκάνια κτλ. Αυτά αφορούν την Αυστρο-Ουγγαρία τότε και την Τσαρική Ρωσία. Εγώ παίζω τον ρόλο του Έρλιχερ Μάκλα. Διότι κάποια δηλαδή δεν ξέρουμε γερμανικά. Του έντιμου διαμεσολαβήτη. Το λέω. Διότι μια αναταραχή για το ανατολικό ζήτημα μπορεί να επιφέρει ανατροπή με αυτά που πέτυχε η Γερμανία με την Ένωση. Χαρακτηριστικά, σας λέω παραδείγματα. Ο σιδηρόδρομος Κωνσταντινούπολη Νικομίδια έγινε με αγγλικά κεφάλαια, τα οποία μετά αγοράστηκαν από τους Γερμανούς για να μην φαίνεται ότι μπλοκάρει κατά κάποιο τρόπο την Αγγλία. Επί Μπίσμαρκ αυτά. Ο φιάλτης ήταν να μην γίνει μια προσέγγιση Γερμανίας και Γαλλίας, η οποία θα συρρήκνωνε την ανανομένη Γερμανία. Γερμανίας και Γαλλίας, είπες, ή Γαλλίας και, Ρωσίας. Και Ρωσίας. Γιατί αυτό θα μπορούσε να στρέφεται κατά της ενωμένης Γερμανίας. Η Ρωσία τήρησε ουδέτερη στάση στην Ένωση της Γερμανίας. Παράγοντα, ο Μπίσμαρκ εκτίμησε και έλαβε πρωτοβουλία να έρθουν διατάξεις του 1856, του Κρυμαϊκού Πολέμου, με την ουδεροποίηση της Μαύρης Θάλασσας και η Ρωσία μπορούσε να εξοπλίζεται στη Μαύρη Θάλασσα. Τα στενά, να μπορεί να έχει νοσόλο στη Μαύρη Θάλασσα. Οι αναλογίες στην ιστορία τι ρόλο παίζουν. Αυτά όλα ανατρέπονται το 1888 όταν διαδέχθηκε στην Γελαρία. Ο νέος Κάιζερ έγινε ο Γουλιέρμος ο δεύτερος. Εκεί υπάρχει το Ντράγκναχ Όστεν. Δηλαδή, ανάμεσα στα άλλα, εκεί μπαίνει το ειδήλιο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αντιρρόμος Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη, εξορίξεις και όλα αυτά, το μουσείο της Περγάμου που βλέπουμε στο Βερολίνο, τι ήταν, από αρχαία ελληνικά γάλαματα, τα οποία βρέθηκαν από την εξόριξη. Με δύο λόγια, κύριε Σφέτα, με δύο λόγια, η Γερμανία, από ό,τι ξέρουμε κι εμείς, μπήκε καθυστερημένα ως αποικιοκρατική δύναμη, είχαν μοιραστεί λίγο πολύ αποικίες και προσπάθησε να αναπτυχθεί. Εκτοπίσε την Αγγλία, αυτό που είναι παραδοσιακά. Προσπάθησε να αναπτυχθεί στον άξονα, όπως είπατε και εσείς, Βερολίνο, Κωνσταντινούπολη, Βαγδάτη. Δηλαδή αυτό που λένε συνάδελφοί σας BBB, 3B, δηλαδή Μπέρλιν, Μπιζαντάιν, Μπάγκδατ. Εν πάση περιπτώσει. Σε αυτόν τον άξονα αναπτύχθηκε. Και μέσα σε αυτόν τον άξονα υπήρχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και ταυτίστηκαν τα συμφέροντά τους. Όχι μόνο αυτό, έκαναν κι άλλα. Ναι. Φτάνουν οι Γερμανοί να κάνουν στόλο στον Ατλαντικό. Ναι. Αυτό πλήττει αγγλικά συμφέροντα. Ανακατεύονται στην κρίση του Μαρόκο το 1905. Στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Στην περιοχή που μας ενδιαφέρει. Πότε η Αγγλία τα βρίσκει αυτός ο άξονας είναι λοιπόν για εμάς που μας ενδιαφέρει. Αυτό και μας ενδιαφέρει. Πάνω σε αυτόν τον άξονα ταυτίζονται τα συμφέροντα τα γερμανικά. Η εδαφική κεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό πάει διαχρονικά μετά. Και στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, όταν πήραμε τα νησιά, στο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, τότε η Γερμανία ανάλαβε διαμεσολαβητική προσπάθεια και απέτυχε τα νησιά να δοθούν στην Ελλάδα, πρόβλημα που είχε καταληφθεί από τον ελληνικό στόλο, τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Καταλαβαίνετε. Και άρχισαν τα εθνικά προκρόμματα κτλ. Αυτά για τους ιστορικούς. Πάντως από το 1888 υπάρχει μια διαχρονική προσέγγιση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία της Γερμανίας. Σήμερα, γιατί το σήμερα μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει το σήμερα. Αυτή η προσέγγιση κρατήθηκε ζωντανή και στους δύο παγκοσμίους πολέμους. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, χωρίς προσχήματα, ο Λίμαν Φολσάδρας, όχι ο Χιό, εκεί, εκεί, εκεί απέτυχε η εξαρτία στην Γαλλία. Υπέστησαν με την βοήθεια και της Γερμανίας και οι Πόντιοι τη γενοκτονία τους, όπως και οι Αρμένοι, έτσι δεν είναι. Εντάξει, όχι με την έννοια. Ντοκουμέντο δεν υπάρχει που να λέει ότι σας διατάζουμε, δεν σφάξατε κτλ. Μπον καταστράφηκε. Αλλά ό,τι κάνανε οι Γερμανοί αποτελούσε πρότυπο για τους νεότροπους. Και ουδετερότητα της Γερμανίας στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και έχουμε, ας το πούμε. Επίσης, έχουμε ένα χαρακτηριστικό της Γερμανίας, καθώς
περνάει ο χρόνος για να έρθουμε στο σήμερα, που έχει μείνει στην ιστορία αυτή η Ostpolitik του Μπραντ. Η Ostpolitik δεν είχε με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ostpolitik του Μπραντ είναι με την Ανατολική Ευρώπη. Στην εποχή της ύφεσης, το 1929. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, η ιστορία είναι πηξίδα για να καταλάβουμε ναι. τι γίνεται. Πείτε, ναι. Λοιπόν, από εδώ αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι από το 1888 και μετά υπάρχει μια ερωτοτροπία Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, Νέας Τουρκίας μετά και Γερμανίας κτλ. Η οποία πάει πρώτο-δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ψυχρός πόλεμος, έχει διαμιλήσει τη Γερμανία, δεν είναι πλέον δύναμη μεγάλη. Τώρα, τι μας ενδιαφέρει, ποιο ήταν το βασικό για τους Γερμανούς. Για να έρθουμε και στο σήμερα. Να έρθουμε και στο σήμερα. Ήταν η Ένωση της Γερμανίας. Πράγμα που επιτεύχθηκε το 1991-92, θυμάστε. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει. Η Ευρώπη οδεύει προς ενοποίηση. Η Γερμανία έχει επιτύχει τους στόχους της. Αυτός είναι η Ένωση. Μπίσμαρκ και Μέρκελ. Το βασικό, ας το πούμε, είναι η Ένωση της Γερμανίας. Και βλέπει την Ευρώπη σαν εμπορική ζώνη η Γερμανία. Μάλιστα. Τώρα όμως αρχίζουν οι προκλήσεις. Διότι υπάρχει το Brexit, η Αγγλία δεν παίζει ρόλο. Επειδή τώρα αρχίζει η Γαλλία είναι μια δύναμη που μπλοκάρει τα νεοοθωμανικά σχέδια του Ερντογάν. Εδώ είναι το κομβικό σημείο. Όχι τα τουρκικά, τα νεοοθωμανικά. Μπαίνει παντού ο Ερντογάν. Βλέπετε πώς κινείται κτλ. Και κάπου εκεί βρίσκει μια αδυναμία η Τουρκία λόγω της Γαλλίας κυρίως. Η στρατιωτική δύναμη. Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Να μπορέσει να επιβάλλει τους όρους στην Ελλάδα. Να ευθύνεται δηλαδή χωρίς όπως ακριβώς θέλει. Τώρα με τη Γαλλία. Προσέξτε λίγο εδώ. Τα παράξενα της ιστορίας. Όταν οι Οθωμανοί μπήκαν στη Βιέννη, οι σύμμαχοι των Οθωμανών ήταν οι Γάλλοι. Όταν το 1571 δόθηκε η μονοχεία της Ναπάκτου στη Μεσόγειο, για την οποία τόσο πολλά γράψε ο Μπροντέλ, τότε η Γαλλία ήταν απούσα. Ο Δον Ζουάν, ο βασιλιάς του Καρλό του Πέμπτου, των Αμπισβούργων, πολέμησε και ο Μιχαήλ Θερβάντες. Ακόμα και ο Μέγας Ναπολέων. Είναι εναντίον υπέρ της διατήρησης του Οθωμανικού κράτους. Το 1807 υπάρχει σχέδιο αγγλορωσικό για να εκμορφήσουν την Κωνσταντινούπολη τα οχυράτα οχυρώνει ο Σεμπαστιάνη της Γαλλίας. Πότε αλλάζουν αυτά? Όταν αρχίζει η επιγειοκρατία. Μπαίνουν στην Αλγερία οι Γάλλοι, την Ισία, τα βλέπετε αυτά. Ας... Μετά 20ο αιώνα, Σάιξ Πικό. Ας έρθουμε λίγο σιγά σιγά. Η νέα τάξη, Συρία. Μα εδώ είναι το καταλάβουμε τι γίνεται σήμερα. Πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται αρχές του 20ου αιώνα, ότι δεν είναι προσεκτικό πόλεμο. Η Γαλλία γίνεται αδύναμη διότι. Με το διαμερισμό τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, Συρία, Λίβανο, Κιλικία. Αυτά όλα καταλαμβάνονται από του Γάλλου. Αφήνουν την Κιλικία για να κρατήσουν τη Συρία. Θυμάσαι το 1921 το Γάλλο-Τουρκικό Σύμφωνο. Αφήσαν του Αρμένιου κτλ. Σήμερα τι παίζεται τώρα. Κάπου δηλαδή η κληρονομιά τη απειοκρατία τη Γαλλία νιώθει ο Μπακρόν ότι. Υπονομεύεται από τον Οθωμανισμό του Ερντογκάν. Για κάπου και τα δικά τους φέροντα βάζουν, παίζουν τον ρόλο. Αυτό μας συμφέρει εμάς. Ναι. Το θέμα είναι, τι θα κάνει αυτό ο Ερντογκάν, εξαφρώνει τόσο πολύ, για να πάμε σε διαπραγματεύσεις. Το ότι πάμε σε διαπραγματεύσεις αυτό είναι λίγο φαϊνότερο νομίζω. Ότι θα πάμε σε διαπραγματεύσεις. Καλά, δεν τα κάνει μόνο για την Ελλάδα. Πείτε το, Ερντογκάν δεν έχει, κάνει. Ο Ερντογκάν έχει μια γενικότερη πολιτική που ξεπερνάει. Ναι, το θέμα είναι γιατί οι άλλοι συμπαχούν με εμάς. Όχι, βέβαια θα καπάνε, επειδή τα δικά τους θέλουν να γίνονται. Προσβάλλονται τα συμφέροντα αυτά που λέτε της Γαλλίας. Αλλά το θέμα μας σήμερα, αυτή την συζήτηση την κάναμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το θέμα μας σήμερα είναι η γερμανική πολιτική. Η γερμανική πολιτική μέχρι σήμερα, δεν ξέρω αν είναι ίσον αποστάσεων, μέχρι σήμερα έχει γύρει υπέρ της Τουρκίας ή τουλάχιστον. Έτσι το αντιλαμβάνομαστε εμείς. Αυτοί δίνουν όπλα κρατήσει. Και τα λοιπά. Μια στάση κατά κάποιο τρόπο. Για να ρωτήσουμε την κυρία Κουμανάκου. Γιατί φτάσαμε στο σήμερα μετά την ενοποίηση. Κυρία Κουμανάκου είναι. Καλωσορίζουμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Λαμπρόπουλο. Ευχαριστούμε κύριε Λαμπρόπουλο που είστε μαζί μας. Ο κύριος Λαμπρόπουλος είναι στρατηγικός αναλυτής και θα μας βοηθήσει και αυτό σήμερα με τις γνώσεις που έχει να καταλάβουμε πώς εξελίσσεται και ποια είναι η γερμανική πολιτική. Λοιπόν κυρία Κουμανάκου. Πάμε λοιπόν να πούμε, έστω και από την στιγμή που έγινε η ενοποίηση της Γερμανίας, όπως είπε ο κύριος Σφέτας, ότι αυτό φυσικά είναι το κομβικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας, όπως την βλέπουμε να ξεδιπλώνεται στις μέρες μας. Δηλαδή,
η Γερμανία βγαίνοντας ηττημένη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αναγκαστικά δέχτηκε τις αποφάσεις των συμμάχων και η Δυτική Γερμανία σιγά σιγά αναζήτησε την θέση της κάτω από τον Ευρωπαϊκό και σιγά σιγά τον Παγκόσμιο Ήλιο. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που τις επέτρεψαν να επανενωθεί, διότι ο κύριος Φέτας δεν είπε, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, τις προσπάθειες οι οποίες έκανε η Γερμανία πριν την ενοποίησή της για να βρει ένα modus vivendi και ένα modus operandi με την Πολωνία, με την Τσεχοσλοβακία, και φυσικά με την Σοβιετική Ένωση, πριν η ίδια καταρρεύσει και φτάσουμε στην εποχή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο δρόμος λοιπόν για την γερμανική ενοποίηση δεν υπήρξε στρωμένος. Κυρία Κουμανάκου, ναι. Αν έχετε την καλοσύνη, κάντε λίγο πιο πίσω, έτσι θα έχουμε καλύτερη εικόνα. Ναι, σας ακούμε, μας συγχωρείτε. Ο δρόμος λοιπόν για τη γερμανική ενοποίηση δεν υπήρξε στρωμένος με τριαντάφυλλα. Η χώρα αυτή αναγκάστηκε να κάνει πολύ μεγάλες διπλωματικές και τεράστιες οικονομικές προσπάθειες για να μπορέσει να σταθεί. Οπωσδήποτε, ένα μεγάλο μέρος του διπλωματικού της, ας το πούμε, δυναμικού αναλώθηκε στις σχέσεις της με την Σοβιετική Ένωση και στην συνέχεια με την Ρωσική Ομοσπονδία για να καταφέρει να ορθοποδήσει και να μπορέσει να γίνει αποδεκτή η ιδέα και η πραγματοποίηση της γερμανικής επανένωσης. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Λαμπρόπουλε, να έρθουμε στο σήμερα. Λίγο πολύ μια εικόνα έχουμε πάρει και διαχρονική από τον Bismarck στη Μέρκελ και τώρα με τις επισημάνσεις που έκανε και η κυρία Κουμανάκου. Νομίζω, στο βαθμό που δημοσιογραφικά παρακολουθώ το θέμα, νομίζω ότι κομβικό σημείο μιας αλλαγής πολιτικής της Γερμανίας είναι η αλλαγή από τον Κολ στη Μέρκελ. Γενικά, όταν σχολιάζουμε τη γερμανική πολιτική, αποδίδουμε περισσότερο εύσημα στον Κολ ότι είχε μια πιο ευρωπαϊκή αντίληψη στην πολιτική του από ότι στη Μέρκελ, η οποία βλέπει περισσότερο τη Γερμανία ως κυριαρχούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που λέμε δηλαδή μια γερμανική Ευρώπη παρά μια ευρωπαϊκή Γερμανία. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση? Θα σας πω, επιτρέψτε μου καταρχάς να και την ιδιότητα του, να επικαλεστώ και την ιδιότητα του ιστορικού εκτός του στρατηγικού αναλυτή σήμερα στο πάνελ. Θα σας πω το εξής. Εγώ θα πιάσω το θέμα από τη σκοπιά της εξωτερικής πολιτικής με την συνέχεια ή την ασυνέχεια της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας έναντι της Τουρκίας και θα αναφερθώ σε αυτό που με ρωτήσατε. Αρχικά να σας πω ότι οι σχέσεις Γερμανίας-Τουρκίας, αν μπορούμε να δούμε ένα αρχικό ορόσημο, είναι το 1761 με το Σύμφωνο Φιλίας μη επίθεσης του Φρυδερίκου του Μεγάλου και του Σουλτάνου Μουσταφά του Τρίτου. Έκτοτε, η σχέση Γερμανίας-Τουρκίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως εξής, ως μια ανοιχτή... Γερμανία δεν υπήρχε τότε, Προσία. Ναι, Προσία. Μιλάμε για Ένωση της Γερμανίας. Ένωση της Γερμανίας σημαίνει Προσία, Βαβαρία, από όπου εξαγοράστηκαν οι ψήφοι το 1871 και επί γαλλικού εδάφους. Αυτό έχει σημασία. Άλλο η Προσία, άλλο η Γερμανία. Ναι, ουσιαστικά όμως στο 19ο αιώνα και στον 20ο και μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ουσιαστικά η Προσία είναι η καρδιά της Γερμανίας, γι' αυτό και ανέφερα τον Φρυδερίκο το Μεγάλο. Έτσι, υπάρχει μια Προσία, προφανώς για Προσία. Εδώ μιλάμε για την Ένωση τώρα, πώς γίνεται. Το 1871 έγινε η Ένωση. Ναι, γνωστή είναι η χρονιά. Υπάρχει ο Bismarck και το 1881. Όχι, να μην παραδρούμε τους όρους. Άλλο Προσία, άλλο Γερμανία. Έτσι. Το διευκρίνησα. Δεν το συζητάμε αυτό. Ακούστε, το ζήτημα είναι το εξής. Πού έγκυται η εταιρική σχέση Γερμανίας Τουρκίας? Έγκυται στην οικονομική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής την οποία η Γερμανία έχει ως κορονίδα, η οποία ειδικά από το 1945 και μετά ουσιαστικά είναι το κυρίαρχο στοιχείο της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής.
Η Γερμανία είδε και, και πριν και την περίοδο του Μεσοπολέμου, αλλά και την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την Τουρκία, όπως και πριν είχε δει την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ως ένα συμπληρωματικό οικονομικό χώρο. Αυτό που ονομάζεται Erzsetzungsraum. Λοιπόν, το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο αναπτύχθηκε η σχέση αυτή και είναι διαχρονική, είναι δηλαδή μια συνέχεια της εξωτερικής πολιτικής, αφορά κυρίως το οικονομικό, γεωοικονομικό πεδίο. Υπάρχει και μια πολιτική διάσταση που ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει βέβαια από το 19ο αιώνα και μετά πηγαίνει στον 20ο. Μετά το 45 αυτή η πολιτική διάσταση φεύγει από τη στρατιωτική συμμαχία και τη στρατιωτική συνεργασία και πηγαίνει κυρίως στο mentoring, πηγαίνει δηλαδή στο πλαίσιο του μέντορα της Γερμανίας έναντι της Τουρκίας μετά το 45 και την εισαγωγή της Τουρκίας στους ευρωατλαντικούς θεσμούς. Μετά την επανένωση των Γερμανιών, μετά την επανένωση των δύο Γερμανιών το 91, η Γερμανία ουσιαστικά επιτελεί ένα ρόλο όχι απλά μέντορα της Τουρκίας, αλλά προσπαθεί μέσω ιδίως των σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, κυρίως του Σρέντερ, προσπαθεί να εντάξει την Τουρκία στο ευρωπαϊκό πεδίο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια τομή με τη Μέρκελ. Και η τομή με τη Μέρκελ είναι η εξής. Το 2014 η Γερμανία αποφασίζει να στραφεί σε μια ρεαλιστικότερη εξωτερική πολιτική η οποία θα δημιουργήσει στρατηγική σχέση, στρατηγική οικονομικού τύπου σχέση με τα λεγόμενα BRICS, με τις αναδυόμενες αγορές, με τις αναδυόμενες οικονομίες σε ένα ολοένα και μεταβαλλόμενο κόσμο, σε έναν πολυπολικό κόσμο στον οποίο η Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία έχει ουσιαστικά σταματήσει, έχει τελειώσει και ο κόσμος ο οποίος δημιουργείται είναι ένας, θα τον έλεγα υβριδικά πολυπολικό, αλλά ουσιαστικά είναι ένας πολυπολικός κόσμος. Αυτή είναι η ανάγνωση τόσο της Γερμανίας όσο και της Τουρκίας, όσο βέβαια και της Ρωσίας. Το πλαίσιο λοιπόν στο οποίο αναπτύσσονται οι σχέσεις, η εταιρική σχέση Γερμανίας-Τουρκίας, αφορά αυτή τη στροφή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία πάλι έχει γεωοικονομικά χαρακτηριστικά. Αρχικά αναφέρεται στον αξιακό κώδικα και στο αξιακό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνέχεια όμως, εξαιτίας του μετασχηματισμού της Τουρκίας, εξαιτίας της τουρκο-ισλαμικής σύνθεσης και κυρίως του νεοοθωμανικού γεωπολιτικού προτάγματος από το ΑΚΕΠ, κυρίως τη δεύτερη δεκαετία, δηλαδή το 2010 και μετά, υπάρχουν λοιπόν κάποιες τριβές μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας που έχουν να κάνουν με διαφορετικό modus operandi των δύο εταίρων. Αυτό λοιπόν το διαφορετικό modus operandi δημιούργησε πάρα πολλές τριβές μεταξύ των δύο ηγεσιών και των δύο χωρών μέχρι το 2018. Από το 2018 έχουμε ένα τρίτο στάδιο της εταιρικής σχέσης, στο οποίο η Γερμανία εκ νέου ουσιαστικά απεμπολεί τον αξιακό κώδικα τον ευρωπαϊκό και βλέπει την Τουρκία ρεαλιστικότερα, και σε αυτό το πλαίσιο οι όποιες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ουσιαστικά δεν απαλήφονται, αλλά σε καμία περίπτωση δεν εμποδίζουν τη Γερμανία από το να συνεχίσει απρόσκοπτα την εταιρική της σχέση με την Τουρκία. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτό το πράγμα που εκτιλήσεται, σε αυτή την εταιρική σχέση που εκτιλήσεται την εποχή που διανύουμε, γι' αυτό και βλέπετε να υπάρχει μια δυσκολία επιβολής κυρώσεων στην τουρκική παραβατική συμπεριφορά, γι' αυτό και βλέπετε μια παλινοδία της γερμανικής ηγεσίας
από τη μία επικαλείται τον Ευρωπαϊκό Αξιακό Κώδικα και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, απ' την άλλη όμως αφήνει το περιθώριο στην Τουρκία να εκτελήσει το παραβατικό της πλαίσιο βάσει του συγκεκριμένου δόγματος του Οθωμανικού που τη διακατέχει. Και έχουμε φτάσει λοιπόν εν κατακλείδη σε μια κατάσταση στην οποία για την Γερμανία η Τουρκία είναι ένας πολύ σημαντικός εμπορικός εταίρος που αφορά σε κάθαρα τις γερμανικές εξαγωγικές εταιρείες εκμής. Και... Για την Τουρκία η Γερμανία είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής, μεσολαβητής και μεσίτης, ένας Έρλιχερ Μάκλερ, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σμέτας, στην οποία σχέση η Τουρκία θεωρεί την Γερμανία ως μια δυτική χώρα η οποία δεν έχει συμμετάσχει στον διαμελισμό της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αντιληφθούμε. Υπάρχει μια ιστορική διάσταση εκεί. Η Γερμανία δεν μπήκε ποτέ στο κάδρο από τις τουρκικές ελίτ των υπολείπων δυτικών χωρών και της Ρωσίας τότε, δηλαδή της Αγγλίας και της Γαλλίας κυρίως, ως πρώην αποικιοκρατικές δυνάμεις. Ουσιαστικά υπήρξε μια συνάφεια και μια σύνδεση από τις τουρκικές ελίτ ότι αυτές οι δυνάμεις χρησιμοποιούν. Κατανοητά, κύριε Λαμπρόπλε. Να πάω και λίγο και στην κυρία Κουμανάκου. Έγινε κατανοητό το σκεπτικό σας. Να ρωτήσω την κυρία Κουμανάκου, με βάση αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, ουσιαστικά βλέπουμε και αυτά που βιώνουμε ως εμπειρία αυτές τις ημέρες, βλέπουμε την Γερμανία ουσιαστικά να εργαλειοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και να την χρησιμοποιεί ως εργαλείο της δικής της πολιτικής. Θέλει να κάνει μια πολιτική με την Τουρκία και επειδή είναι η κυριαρχούσα δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ουσιαστικά χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μέσα σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση το ότι κάποιος όπως η Ελλάδα και η Κύπρος είναι μέλη αυτής της Ένωσης δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία για τη Γερμανία και τις χώρες που συγκλίνουν στην πολιτική της Γερμανίας. Σημασία έχει τα δικά τους συμφέροντα, τα διακρατικά συμφέροντα με την Τουρκία. Και καταφέρει λοιπόν έτσι η Τουρκία να διεμβολήσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αδυνατεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώσει ενιαία πολιτική απέναντι στην Τουρκία. Εγώ κύριε Σαββίδη θα έλεγα ότι έχει σημασία και θα ήθελα να γυρίσω στο 2014 που αναφέρθηκε πριν ως ένα πραγματικά κομβικό έτος για την γερμανική και την ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική, γιατί τότε είχαμε την υπόθεση της Κριμαίας. Όπου τα γεγονότα είναι γνωστά και δεν θα τα επαναλάβω, όμως εκεί είδαμε την παρουσία της Γερμανίας μαζί με την Πολωνία και την Γαλλία στο Κίεβο και από εκείνη την στιγμή και μετά άρχισε να επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο ότι η Γερμανία αναλαμβάνει παραπάνω ευθύνες μέσα στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και στις περιοχές εκείνες οι οποίες είναι τα σύνορά της με την Ρωσία. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος για τις σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία, υπό την έννοια ότι αυτό το μοτίβο του έντιμου συνομιλητή, του εταίρου, της χώρας που προσπαθεί να βοηθήσει, να εξηγήσει καλύτερα, που προάγει τις οικονομικές σχέσεις. Ένα ανάλογο μοτίβο, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικό μέχρι σε ένα σημείο θα έλεγα, υιοθέτησε η Γερμανία και στη σχέση της με τη Ρωσία. Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση αυτή η οικονομική σύνδεση, αυτή η προσπάθεια μέσω ΜΚΟ, μέσω σημαντικών πολιτικών ανταλλαγών, δεν κατάφερε να εξάγει τα δημοκρατικά και τα πολιτικά στοιχεία εκείνα τα οποία θα έφερναν ενδεχομένως αυτές τις χώρες πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ερώτημα λοιπόν το οποίο προκύπτει είναι ότι η Γερμανία δεν υπήρξε έντιμος συνομιλητής ή διαμεσολαβητής ή ο τρόπος με τον οποίο φέρουν την εξωτερική τους και την εσωτερική τους πολιτική αυτές οι δύο χώρες δεν τους επιτρέπει να μεταμορφώσουν το χέρι βοηθείας το οποίο τους τίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία ή ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Γερμανίας για να μπορέσουν να προσδεθούν ευκαίρως στο ευρωπαϊκό άρμα. Είτε από πλευράς πολιτικής, είτε από πλευράς οικονομίας, είτε από πλευράς ασφαλείας. Μάλιστα. Μια ερώτηση και μετά θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα συνεχίσουμε. Η ερώτηση στην κυρία Κουμανάκου απευθύνεται και έχει σχέση με το να έρθουμε στο πολύ σήμερα. Αυτή τη στιγμή λίγο πολύ η Γερμανία συμπεριφέρεται, βλέπουμε να συμπεριφέρεται όπως λίγο πολύ περιγράψατε ιστορικά και συγκυριακά και σύγχρονα. Είναι μια δύναμη που θέλει να το παίξει ουδέτερη, έχει αυτές τις σχέσεις που είπατε με την Τουρκία και εν πάση περιπτώσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει η φωνή κριτικής που λέει ότι δεν μπορείς όταν είσαι η ηγεμονεύουσα δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τέτοια ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις μιας χώρας μέλους με μια τρίτη χώρα να είσαι ουδέτερος. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτό το μόνο το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή όμως βλέπει και η Γερμανία δοκιμάζει τις αντοχές της σε σχέση με τον Ερντογάν. Αλλά το κυριότερο είναι που ένα άρθρο ενός Ρώσου αναλυτή, όπως είπατε, σας το έχω στείλει κυρία Κουμανάκου και έχουμε μιλήσει πάνω σε αυτό, ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Κάρνεγκι και λέει ότι ένας σταθερός πυλώνας της εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας ήταν και η Ρωσία. Είχε καλές σχέσεις με τη Ρωσία. Και με βάση αυτές τις καλές σχέσεις ανέπτυξε και αυτούς τους δύο αγωγούς του Nord Stream κτλ. Τώρα λοιπόν λέει αυτό το άρθρο ενός διακεκριμένου Ρώσου αναλυτή ότι η Γερμανία επαναθεωρεί τις σχέσεις της με τη Ρωσία. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι θα σκεφτεί εάν θα συνεχίσει αυτή την ενεργειακή στενή σχέση και αποκλειστική σχέση με την Ρωσία. Άρα αν αυτό το αναθεωρήσει η κυρία Κουμανάκου προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της και θα αναζητήσει μια εναλλακτική οδό και αυτή η εναλλακτική οδός προσφέρεται μέσω του East Med. Μια στροφή στον East Med τη φέρνει αναγκαστικά σε σύγκρουση με την Τουρκία. Όλο αυτό το πλαίσιο είναι ένα στοιχείο που οδηγεί στην επαναθεώρηση ενδεχομένως της γερμανικής πολιτικής. Το πρώτο σοκ της Γερμανίας απέναντι στην συμπεριφορά της Ρωσίας έγινε όταν ο Πούτιν επανήλθε στην Προεδρία μετά το χρόνο που πέρασε ως Πρωθυπουργός με τον Μετβέντεφ πρόεδρο. Μπορώ με βεβαιότητα να πω ότι το δεύτερο σοκ συνέβη όταν με την συνταγματική αναθεώρηση ο Πούτιν πλέον μπορεί να παραμείνει ισόβιος πρόεδρος. Αυτό, όσο και αν σε εμάς φαίνεται σχεδόν εξωτικό, στην Γερμανία που έχει αυτές τις σχέσεις με τη Ρωσία, αποτελεί ένα σημείο καμπής, διότι πλέον καθίσταται χειροπιαστό ότι στην Ρωσία θα συνεχίσουν οι ίδιες πολιτικές οι οποίες βρίσκουν όλο και λιγότερους υποστηριχτές στη Γερμανία, στη γερμανική πολιτική τάξη εννοώ. Μιλώ για τις πολιτικές, δεν μιλώ για τις σχέσεις των Γερμανών με τους Ρώσους σε επίπεδο λαών δηλαδή. Μιλώ για την ελίτ. Πάνω λοιπόν σε αυτόν τον καμβά έρχεται η υπόθεση της Λευκορωσίας. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται και η υπόθεση Ναβάλνη. Όπου για πρώτη φορά ακούσαμε την καγκελάριο να θέτει ένα αμφιβόλο την συνέχιση του Nord Stream 2. Πράγμα το οποίο για τις, ας πούμε, για τις οικονομικές σχέσεις των δύο μερών είναι σχεδόν σεισμός. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή κανένας δεν ξέρει
τι θα συμβεί. Εμένα προσωπικά δεν θα με εξέπλητε εάν τελικά η Γερμανία αποφάσιζε να διακόψει την συνεργασία με την Ρωσία στο θέμα του Nord Stream 2. Τώρα, το πώς θα καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Γερμανίας και των κρατών τα οποία θα έπαιρναν από το Nord Stream 2. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που μπορεί να πει με βεβαιότητα, αλλά είναι ηλίου φαινότερον ότι ο EastMed αποκτά ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την τροφοδοσία της Ευρώπης. Ούτως ή άλλως έχει ο EastMed πολύ μεγάλη σημασία. Εάν σταματήσει το Nord Stream 2, τότε αποκτά εκ των πραγμάτων ακόμα μεγαλύτερη. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε και τους τρεις προσκεκλημένους μας να αποτιμούν την ιστορική διαδρομή των σχέσεων Γερμανίας-Τουρκίας. Λίγο πολύ φτάσαμε στο σήμερα. Η Γερμανία θέλει να το παίξει επιτίδια ουδέτερος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Πιστεύει ότι έτσι θα πετύχει καλύτερα τους στόχους της. Τώρα ποιοι είναι οι στόχοι της είναι αδιευκρίνιστο. Προσπαθεί να μην έρθουν σε στρατιωτική ρήξη η Ελλάδα με την Τουρκία. Είναι ερώτημα εάν θα οδηγούνταν τα πράγματα σε μια στρατιωτική ρήξη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν μια Γερμανία να ισορροπεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και να μην έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία εάν κάποιος αυτή τη ρήξη με την Τουρκία, σε αυτή την αντιπαράθεση με την Τουρκία, για ζητήματα που προκαλεί η ίδια η Τουρκία και η υπεριαλιστική της πολιτική, είναι μέλος ή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ζήτημα τώρα είναι, μπορεί η γερμανική πολιτική να αλλάξει? Δηλαδή, μπορεί η Γερμανία να συγκλίνει κάποια στιγμή και με ποιες προϋποθέσεις με την πολιτική της Γαλλίας, η οποία πολιτική της Γαλλίας, αν αναπτυχθεί, δίνει γεωπολιτική υπόσταση, έναν προβληματισμό και μια γεωπολιτική υπόσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν έχει σήμερα? Τι λέτε, κύριε Λαμπρόπουλε? Ξεκινήσουμε με τον κύριο Λαμπρόπουλο. Σε δύο πολύ σοβαρά θέματα, την αλληλεξάρτηση εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής, η οποία υπάρχει στον 21ο αιώνα. Στο ερώτημα που μόλις με ρωτήσατε, κοιτάξτε, πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι το διαχρονικό δίλημα ασφαλείας της Γερμανίας. Το βασικό δίλημα ασφαλείας ήταν η σχέση με τη Ρωσία και η σχέση με τη Γαλλία. Ο γαλλογερμανικός άξονας ουσιαστικά απέκλεισε τη μία εχθρική εκδοχή ενός κράτους με το οποίο στους προηγούμενους αιώνες υπήρξε και στα μέσα του 19ου αλλά και στις αρχές του 20ου και στα μέσα του 20ου υπήρξε πολεμική σύγκρουση μεταξύ τους. Η περίπτωση της Ρωσίας λοιπόν είναι μία περίπτωση που θέτει τη Γερμανία σε μία κατάσταση στην οποία πρέπει μονίμως να εξισορροπεί τη λεγόμενη ρωσική απειλή. Γι' αυτό κιόλας και βασίζεται η πολιτική της και η εξωτερική της πολιτική στη θεωρία αλληλεξάρτησης. Όσο δηλαδή είναι εξαρτημένη η Ρωσία, η Γερμανία από τη Ρωσία ενεργειακά, άλλο τόσο είναι και η Ρωσία από τη Γερμανία, καθώς αποτελεί το βασικό της ενεργειακό εταίρο στην Ευρώπη. Λοιπόν, εδώ το ζήτημα περιπλέκεται. Γιατί η Γαλλία έχει αποφασίσει στον αναδυόμενο πολιτικό κόσμο να καταστεί εκ νέου μία μεσογειακή δύναμη, παίζοντας ένα ιστορικό γεωπολιτικό ρόλο όπως στο παρελθόν. Και αυτή η απόπειρα της Γαλλίας ουσιαστικά τη φέρνει εκ διαμέτρου αντίθετη με τα τουρκικά συμφέροντα, με την τουρκική εξωτερική πολιτική, εξού και η απόλυτη αντίθεση που η οποία έχει εκφραστεί ποικιλοτρόπως μεταξύ Μακρόν και Ερντογάν. Σε αυτό λοιπόν το επίπεδο... Τι ρόλο θα παίξει η Γερμανία? Τι ρόλο παίζει η Γερμανία? Η Γερμανία προσπαθεί αφενός μεν η Τουρκία να πέσει πιο πολύ στα μαλακά, αλλά κοιτάξτε, το βασικό της δίλημα είναι η Γαλλία, και επειδή είναι η Γαλλία, εάν τεθεί από το Μακρόν ένα ζήτημα επιλογής, δηλαδή αν ο Μακρόν τραβήξει τα πράγματα στα άκρα, εκεί η Γερμανία
δεν έχει επιλογή. Είναι ξεκάθαρο ότι θα στραφεί υπέρ του γαλλογερμανικού άξονα. Είναι η κορονίδα της πολιτικής της, η κορονίδα της πολιτικής της στο μείζωνα ευρωπαϊκό χώρο. Οπότε εκεί καταλαβαίνετε ότι τα περιθώρια ελιγμών της Γερμανίας έναντι της Τουρκίας στενεύουν. Η κυρία Κουμανάκου τι λέει? Εν πολλής θα συμφωνήσω με τον κύριο Λαυρόπουλο. Νομίζω ότι χοντρικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Γερμανία εκ των πραγμάτων θα ασχοληθεί περισσότερο με το κομμάτι της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης, όπου και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλα θέματα ασφαλείας, ήγουν Ρωσία. Και η Γαλλία, που γνωρίζει πολύ καλύτερα την περιοχή και έχει πολιτική αποδοχή, θα αναλάβει την μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το κομμάτι το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς, την Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ όταν είδα τον πρόεδρο Μακρόν να πηγαίνει στη Βηρυτό 24 ώρες μετά την φρικτή έκρηξη στο λιμάνι και να βγάζει αυτόν τον πύρινο λόγο, κατάλαβα ότι άδραξε μία ευκαιρία από τα μαλλιά, αλλά ότι στην πραγματικότητα η Γαλλία προετοίμαζε αυτή την πολιτική της κίνηση εδώ και χρόνια. Επειδή όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε να ασχοληθεί με το Brexit, είχε να ασχοληθεί με την Κριμαία, με την Ρωσία, με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στον Βορρά, δεν είχε τον χρόνο και την δυνατότητα να ασχοληθεί με τον Νότο, ιδιαίτερα μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες της Αραβικής Άνοιξης, τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν στη Λιβύη κλπ. Είναι λοιπόν, δεν θα έλεγα ότι... Ναι, θα έλεγα ότι γίνεται ένα reset αυτή τη στιγμή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις δύο κατεξοχήν δυνάμεις, τις δύο χώρες δηλαδή που έχουν εμπειρία εξωτερικής πολιτικής, εμπειρία στα θέματα της ασφάλειας και ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την Αμερική. Γίνεται λοιπόν ένα reset και μία προσπάθεια η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει το επόμενο βήμα της. Δηλαδή ποιο είναι το επόμενο βήμα της? Είναι να δημιουργήσει μία πραγματική εξωτερική πολιτική που να εδράζεται σε συμφέροντα οικονομικά και σε θέματα ασφαλείας και σιγά σιγά πλέον να αποκτήσει και την δυνατότητα να παρέχει στον εαυτό της την ασφάλεια που της χρειάζεται. Δεν είναι εύκολο, δεν θα γίνει αύριο. Όμως και οι δύο μεγάλες χώρες και όχι μόνο έχουν πλέον καταλάβει ότι αυτό είναι νομοτελειακά το επόμενο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Φέτας. Και εγώ συμφωνώ με την εκτίμηση. Η Γερμανία επιδιώκει. Δεν έχει καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Το ξέρουμε. Δεν πρόκειται λόγω της υπόθεσης του διαστέντος αντιποτινικού να καθαργήσει το Nord Stream 2. Λέγονται πολλά, γράφονται, θα δούμε τι θα γίνει. Δεν θέλει όμως η ρωσική ανάμειξη εδώ στα Βαλκάνια. Εδώ είναι το τραγικό. Καλές σχέσεις έχω εγώ επάνω, όχι όπως εδώ. Ρωσική ανάμειξη, γενικότερα στα Βαλκάνια. Λοιπόν, σωστό αυτή η Γαλλία και τα συμφέροντά της ανακάλυψε τη Μεσόγειο. Θα υπάρξει κάποια καταδρομή των ρόλων. Τώρα υπάρχει το Brexit και η προηγούσα αμερικανική αποχώρηση, ας το πούμε έτσι. Κατά κάποιο τρόπο. Τώρα το θέμα για μας, η Γερμανία κοιτάει και τους Τούρκους που έχει μέσα στο εσωτερικό της. Είναι δύναμη αυτή. Δεν ψηφίζουν Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, θα ψηφίσουν ένα ΣΠΕΝΤΕ. Τους σοσιαλιστές και τους σοσιαλδημοκράτες. Γι' αυτό βλέπετε ότι οι Εστρέντε και γενικά οι σοσιαλδημοκράτες για το παιχνίδι αυτό με τους. Γιατί έχουν ιστορικό βούρο μέσα στη χώρα τους. Του οποίου εργαλειοποιεί ο Ερντογάν όταν χρειαζόταν στο παρελθόν. Δεύτερον είναι το μεταναστευτικό, δεν είπαμε γι' αυτό. Το μεταναστευτικό. Μεγάλο πρόβλημα. Δεν πρέπει να καταλάβουμε πόσο ενεργεί και η Γερμανία με τον τρόπο. Εδώ σίγουρα έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο η στρατιωτική πυγμή της Γαλλίας, υπέρ ημών. Αν ήμασταν μόνοι, είχαμε βρεθεί μόνοι, δεν ξέρουμε ποια είναι η τροπή των πραγμάτων. Τώρα που θα πάμε όμως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, άσε τι λένε διερευνητικές, στην ουσία είναι διαπραγματεύσεις. Τα θέματα είναι, να το πούμε ξεκάθαρα, ναι. Η φαλοκρηπίδα. Τελειώνει. Θα τεθεί το ζήτημα. Κυπριακό. Θα τεθεί όπως τέτοια. Θα πάνε μαζί.
Όταν ετέθη για πρώτη φορά η Φαλοκερπίδα, είναι το 83-84, πήγαν μαζί. Από σταθεροποίηση ναι. νησιών του Αιγαίου. Πρέπει εκεί να πεις ότι η Λοζάνη καταστατικήθηκε το, γιατί αντικαταστάθηκε το Μοντρέ, νησιά του Αιγαίου και Στενά πάνε μαζί. Τα Μαθρά και Λίμνη. Αυτά θα τα κάνουμε την επόμενη. Την άλλη έχει εκπομή. Μεγάλο ψωμί. Πάμε σε διαπραγματεύσεις εκεί, σε αυτό συγκλίνουν όλοι. Μάλιστα. Και τη Ρωσία τη θέλει ο Μακρόν να χτυπήσει τη Λεπέν. Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο. Καλές σχέσεις και με τη Ρωσία. Νομίζω, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πια. Νομίζω όχι πια. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάντως θα το δούμε. Έχουμε και ένα βίντεο 5 λεπτό να παίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά νεκρό, είπε ο Μακρόν. Αυτό σημαίνει. Να δούμε, κύριε Λαμπρόπουλε, κυρία Κουμανάκου και κύριε Σφέτα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να δούμε βράδυ. Και ένα περισσότερο χρειάζεται στην εκπομπή. Κύριο Στέφανο Καραβίδα, επισμηναγόνα αποστρατεία, πώς βλέπει τα πράγματα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και μετά το βίντεο να σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι. Και ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Επίσης, σε γεωπολιτικό επίπεδο, να δημιουργούνται δύο συνασπισμοί, δύο μεγάλοι άξονες. Ο ένας άξονας ξεκινάει από την Γερμανία, συνεχίζει προς τη Ρωσία και την Τουρκία. Μας θυμίζει αυτό κάτι, προφανώς μας θυμίζει στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το αρχικό σύμφωνο μεταξύ των Ναζί και της Σοβιετικής Ένωσης και την στάση της Τουρκίας ως επιτίδιου ουδέτερου. Αυτός ο άξονας συνεχίζει μέσω του Ιράν και μέσω του Κατάρ και έχουμε απόλυξη στο Πακιστάν. Απέναντι σε αυτόν τον άξονα βρίσκεται ο άξονα στον οποίο έχει συνασπιστεί και η Ελλάδα και ξεκινάει από τη Γαλλία, είναι οι ναυτικές χώρες, θαλάσσιες χώρες, συνεχίζει μέσω της Ελλάδας προς το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και καταλήγει στην Ινδία. Επί της παρούσης λοιπόν βλέπουμε ότι είμαστε στην ευχάριστη θέση σύμφωνα με τις γεωπολιτικές αναλύσεις αλλά και την γενικότερη αίσθηση που υπάρχει σε ένα κατακαιρματισμένο σύστημα να βρισκόμαστε με τους νικητές. Είμαι σίγουρος ότι στο τέλος αυτές οι δυνάμεις είναι που θα υπερτερήσουν, διότι συνήθως είναι οι ναυτικές δυνάμεις οι οποίες κερδίζουν στις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Τώρα, μια που ανέφερα το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά στα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τον τελευταίο μήνα. Με επαρχή 13 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί υπογραφή υπό την αιγίδα του Πρόεδρου Τραμπ ανάμεσα στο Ισραήλ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα που θα επιστεγάσει την ομαλοποίηση των σχέσεων αυτών των δύο κρατών. Μάθαμε χτες ότι στην ίδια διαδικασία βρίσκεται και το Μπαχρέιν μαζί με το Ισραήλ και υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με τις άλλες χώρες του κόλπου όπως είναι το Ομάν και ποια θα είναι η κατάληξη με τη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει η αίσθηση ότι η Σαουδική Αραβία θα ακολουθήσει και αυτή, απλά δεδομένου ότι είναι η χώρα που κατέχει τα μουσουλμανικά προσκυνήματα για λόγους όχι απλά γοήτρου, αλλά για λόγους σκοπιμότητας και γενικά για να μην διαταραχθεί η ισορροπία εντός του μουσουλμανικού κόσμου, θα ακολουθήσει ως τελευταία αφού αφουγκραστεί ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Τώρα, πώς αυτό έχει εμπλοκή με εμάς. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία τελευταία χρόνια και ειδικά το καθεστώς Ερντογάν προσπαθεί να αναβιώσει τον ιδεολογικό θεσμό του Χαλιφάτου. Ο θεσμός του Χαλιφάτου δεν θα αναφερθούμε με πάρα πολλές λεπτομέρειες, απλά θα ήθελα να πω ότι από το 1520 και μετά περίπου, αν θυμάμαι καλά, ο πατέρας Σουλεϊμάνου του Μεγαλοπρεπείου Σελήμ επέβαλε την Οθωμανική κυριαρχία στην περιοχή των προσκυνημάτων και στην ουσία απάλλαξε τα προσκυνήματα από κάποιες επιδρομές ή έλεγχο Ευρωπαίων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα επί της ουσίας οι Άραβες να παραδώσουν τα κλειδιά, τα ιδεολογικά του Ισλάμ στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Κεμάλ, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός καινούργιου κοσμικού κράτους, ήταν εκείνος ο οποίος κατρίσσει το θεσμό του Χαλιφάτου. Λοιπόν, σε αυτό το θεσμό λοιπόν, και με τη συνδρομή της τρομοκρατικής οργάνωσης των αδελφών μουσουλμάνων, γνωρίζουμε ότι ο Ερντογάν προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα θρησκευτικά αντανακλαστικά του μουσουλμανικού κόσμου, ούτε ώστε να ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο υπό την πολιτική του εξουσία και μέσα από αυτόν τον τρόπο να επιτύχει τις γεωπολιτικές του επιδιώξεις στην περιοχή. Το γεγονός λοιπόν, αυτό που το βασίζει στα αντανακλαστικά του μουσουλμανικού κόσμου εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Όταν βλέπουμε λοιπόν τώρα το κράτος του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο σε επίπεδο κρατικών δρόντων να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους,
Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στην ουσία τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του Ερντογάν και στην ουσία ακυρώνουν την όποια πρόθεσή του να χρησιμοποιήσει τα θρησκευτικά αντανακλαστικά του μουσουλμανικού κόσμου προς όφελος του. Με δεδομένο βέβαια, όπως είπαμε, ότι οι επίσημοι κρατικοί δρόντες στην περιοχή του κόλπου στην ουσία έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους και όχι μόνο αυτό, με την εξαίρεση του Κατάρ βρίσκονται απέναντι στο ερντογανικό καθεστώς. Όλη αυτή λοιπόν την κατάσταση η χώρα μας πρέπει να την εκμεταλλευτεί και με δεδομένο το κατακαιρματισμένο γεωπολιτικό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια και ειδικά την τελευταία περίοδο με την απουσία στην ουσία της Αμερικής αλλά και την λυκοφιλία εντός εισαγωγικών της Ρωσίας μπορεί να το εκμεταλλευτεί η Ελλάδα. Όπως λέει ο καθηγητής ο κ. Γρίβας της Σχολής Ευελπίδων, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε μια middle power. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ουραγός ούτε να ακολουθεί τις εξελίξεις. Θα μπορεί να εκμεταλλεύεται τις όποιες παραμέτρους αλλά και τα όποια γεγονότα προκύπτουν σε τοπικό επίπεδο και στην ουσία, να το πω μπασκετικά, να παίξει με όλους τους μεγάλους δρότες εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο αναπερίσταση τις συνθήκες υπέρ των συμφερόντων. Η Ελλάδα πρέπει να προβάλλει την πραγματική της ισχύ, για τη διαθέτη ισχύ, και η Ελλάδα πρέπει να παίξει ως ένα κράτος το οποίο είναι βιώσιμο. Και όπως είναι γνωστό στην γεωπολιτική, βιώσιμο είναι ένα κράτος το οποίο μπορεί να κάνει πράξη τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου. Άρα δεν νοείται να μιλάμε για διεθνές δίκαιο όταν δεν μπορούμε εμείς με την ισχύ μας αλλά και την πολυδιάστατη διπλωματία μας να κάνουμε αυτές τις προρήσεις και τις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου πράξη προς όφελος του συμφερόντων μας.